κυρίου Βαγιανάκη. Είχαμε ζητήσει από πέρυσι να γίνει μια παρουσίαση σχετικά με την ασφάλεια του κυβερνοχώρου και φέτος, δύο εβδομάδες πριν, μας απαντήσανε και μας είπαν το πρόγραμμά τους για να δούμε μια ενεργοποίηση που θα μπορούμε και εμείς στις συνεννόησεις με τον κύριο Καραμπέρη να διαθέσουμε για να γίνει παρουσίαση. Τα θέματα είναι οι 10 κανόνες ασφαλούς και να δώσω το λόγο στον κύριο Αλέξανδρο. Θέλω λίγο ησυχία, γιατί όπως είπα να το βιντεοσκοπήσουμε, να μην ακούγεται μέσα για να το δούμε κι άλλες. Λοιπόν. Σηκώστε το χέρι, χωρίς φωνές. Ποιοι από εδώ παίζουν online games? Ωραία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλήσουμε για πράγματα που αφορούν σχεδόν όλοι. Δεν είδα και κάποιον που σηκώνει χέρι δηλαδή. Το σημαντικό είναι ότι το διαδίκτυο δεν ήρθε εδώ για να μας φοβήσει. Ό,τι γίνεται από εδώ και πέρα θα υποδείξει ότι είναι με βάση το ίντερνετ. Δηλαδή και μετά το κορονοϊό θα πρέπει να μπούμε στην τράπεζα από το ίντερνετ, θα πρέπει να στείλουμε μήνυμα για να βγούμε έξω κλπ. Κλπ. Επειδή θα δούμε και κάποια πράγματα αρκετά σοβαρά, με φαινόμενα όπως μπορεί να αναφέρουν βιασμούς, μπορεί να αναφέρουν δολοφονίες, δεν έχουμε έρθει εδώ για να φοβήσουμε κανέναν. Το θέμα είναι να ενημερωθούμε όλοι. Κανείς δεν τα ξέρει όλα επίσης. Το θέμα είναι να είμαστε ανοιχτοί στην ενημέρωση, να έχουμε κριτική σκέψη και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Θα ήθελα να μου πει κάποιος, να σηκώσει χέρι, για κάποιο κανόνα που μπορεί να ξέρει για το διαδίκτυο, όχι απαραίτητα από αυτούς που θα πούμε, που πρέπει να κάνουμε σαν μια σωστή αρχή. Να μας πει. Ωραία, να μην απαντάμε σε αγνώστου. Γιατί? Γιατί όλοι. Καλό είναι να σηκώνετε απάνω για να ακούγεται. Ναι, απλά το κάνω πριν να αρχίσουμε λίγο για να ακούμε τη συζήτηση. Εντάξει. Θέλω να σηκώσω το χέρι. Α, ωραία, να δείτε το χέρι. Το όνομά σου. Ωραία, λέμε αν ο λογαριασμός είναι ίδιο. Με ποιον τρόπο? Ωραία. Σε αυτό που είπες, θέλω να τους σηκώσω το χέρι λίγο. Όσοι έχουν στα social κάποιον τον οποίο δεν γνωρίζουν στην ίδια ζωή. Αν έχετε φίλο κάποιον τον οποίο δεν έχετε στην ίδια ζωή. Ωραία.
κάποιους άλλους μισούς οι οποίοι έχουν βγει με άτομα στο οποίο δεν γνώρισαν από κοντά. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνεται είναι να φιλτράρουμε το κάθε μήνυμα. Πλέον με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως έχετε δει, υπάρχουν πάρα πολλά ποτάκια. Τι εννοούμε τον όρο ποτάκια? Δεν είναι απαραίτητο ότι είναι ένα ρομπότ πίσω από εδώ το οποίο γράφει ακατανόητα πράγματα και προσπαθεί να μας αποσπάσει λεφτά, σεξ, τα πάντα. Άνθρωποι είναι παιδιά, οι οποίοι ασχολούνται με αυτό, με σκοπό να αποσπάσουν χρήματα. Από εκεί και πέρα, θέλω να μου σηκώσουν το χέρι για τελευταία φορά. Όσοι έχουν ακούσει τον όρο του κυβερνοεφοβισμού, cyberbullying, ωραία, καθόμαστε. Ένας από αυτούς που σήκωσε το χέρι να μου πει λίγο και τι είναι ο όρος του κυβερνοεφοβισμού. Πάμε στο ράδι. Τι είπατε, δεν άκουσα. Για το cyberbullying. Έλα, ένα όνομα. Έλα, ένα όνομα. Το οποίο είναι. Αν είμαστε φίλοι και όπως μιλάω, ας πούμε, και σε βρίζω, είναι ο κυβερνοεφοβισμός. Τι είναι? Παιδιά, ο κυβερνοεφοβισμός θέτεται με βάση τα όρια του κάθε ανθρώπου. Άλλοι φίλοι μπορεί να έχουν κάποια παραπάνω όρια. Ο κυβερνοεφοβισμός γίνεται με βάση ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν μία ιδιότητα και μπορεί να σου πάσουν αυτά τα όρια. Και ο άνθρωπος από εκεί και πέρα περπατάει βάση αυτού. Δηλαδή πάει στο σχολείο, σκέφτομαι τι μου είπαν χθες στο βράδυ στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok κλπ. Μπορεί να μου έχουν βγάλει ένα βίντεο, να με έχουν ρεζιλέψει και καλά δημοσίως. Τέτοια πράγματα θα δούμε και παρακάτω. Απαγορεύονται. Πλέον υπάρχει η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Την έχουμε ακούσει τη δίωξη. Ξέρετε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι πάνε φυλακή με βάση τέτοια αδικήματα, κακουργήματα κλπ. Όχι, δεν το ξέρετε, μάλλον δεν απάντησε κανείς. Υπάρχει πλέον ο νόμος της δικαιοσύνης, ο οποίος επιβάλλει ποινές, παιδιά. Γιατί πλέον, όπως γνωρίζετε, τα περισσότερα αδικήματα γίνονται στο διαδίκτυο, όχι από κοντά. Είναι πολύ πιο εύκολο για νέους ανθρώπους να μας κλέψουν τον λογαριασμό για το Instagram, για το TikTok, για την τράπεζα, για το email, παρά να έρθουν να μου κλέψουν εδώ το πορτοφόλι μου. Και αυτό γιατί? Επειδή δεν υπάρχει γνώση. Θέλω να μου σηκώσω χέρι όψη χρησιμοποιούν το
κάποιο ανάλογο μήνυμα. Καλησπέρα, είμαι ο πρίγκιπας της Νιγηρίας. Θέλω να σου αποσπάσω 100.000 ευρώ γιατί είμαι πλούσιος κληρονόμος και θέλω να ψάξω κάποιον καλά να μου δώσει τα λεφτά. Πώς θα γίνει. Ωραία. Θέλω να μου πείτε σε κάποιον έχει έρθει μήνυμα ήρθα από τα ΕΛΤΑ, το τάδε κούρι, πρέπει να το παραλάβεις, πατήστε το παρακάτω λίγο. Ωραία, κατεβάστε. Αυτό το οποίο σας λέω, παιδιά, είναι να φιλτράρουμε αυτό που μας έρχεται. Δηλαδή, όταν δείτε ένα μήνυμα, το οποίο μπορεί να φαίνεται και αληθές, δηλαδή την τράπεζα Πειραιώς, ξέρω εγώ, έχει απενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σας και σας λέει πατήστε εδώ, θα πρέπει πάντα να πατάμε στο email. Ποιος το έχει στείλει, γράφει πάνω τράπεζα Πειραιώς, αν πατήσετε πάνω στο email, μπορείτε να δείτε το full name αυτού που σας έστειλε. Γιατί συνήθως είναι κάποια απάτη, οκ. Πάμε τέταρτο κανόνα. Δεν υποκύπτουμε στο διαδικτυακό εκφοβισμό, αλλά μιλάμε. Το διαδικτυακό εκφοβισμό είπαμε λίγα πράγματα. Αυτό που αναφέρει σχετικά με την καζούρα είναι στο φιλικό πλαίσιο, όπως είπαμε. Όλοι από εδώ έχουμε φίλους, όλοι από εδώ πέρα μιλάμε στο Instagram, στο TikTok κλπ. Το θέμα είναι να μην ξεφεύγει το πράγμα και κυρίως με άτομα τα οποία δεν έχουμε τόση οικειότητα. Αυτή μπορεί να είναι παιδιά από το σχολείο. Μπορεί να είναι κάποιος άλλος στον δρόμο, μπορεί να είναι κάποιος δάσκαλός μας. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα ούτε να μιλάμε άσχημα διαδικτυακά, ούτε να διαβάλλουμε, ούτε να αποθηκεύουμε φωτογραφίες τρίτων και να τις ανεβάζουμε παράνομα, ούτε να ανεβάζουμε βίντεο στα social media, ούτε τίποτα από αυτά. Όπως ξαναλέω, στο CSI, δεν ξέρω, έχει στείλει κανείς μήνυμα στο CSI, το γνωρίζετε, χεράκια. Κανείς. Το ΣΥΣΑ λοιπόν έχει μια δράση η οποία είναι συμβουλευτική, προωθεί και περιπτώσει τη δίωξη. Όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δηλαδή μου στέλνει κάποιος απειλητικά μηνύματα στο Facebook, στο Instagram κλπ. Και απειλητικά δηλαδή, θα σε βρω, θα σε κάνω, θα σε κάνω, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα. Κατευθείαν υπάρχει η ομάδα από ψυχολόγους, από εγκληματολόγους, κοινωνιολόγους, οι οποίοι μπορεί να κατευθύνουν και αν κρίνουν απαραίτητο να σας πούνε να απευθυνθείτε στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ξαναλέω, δεν υπάρχει κανένα νόημα ούτε να κάνουμε εκφοβισμό, ούτε να μην μιλάμε. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι υπάρχουν θύτες του κυβερνοεκφοβισμού συνήθως ήταν πριν θύματα. Αυτό να το γνωρίζετε. Πέμπτος κανόνας, πολύ βασικό, δεν μασάμε. Όταν μπαίνουμε, ξέρω εγώ, να σκρολάρουμε, έτσι, βλέπουμε ένα reel, μια δημοσίευση, ό,τι να είναι. Πρέπει πάντα να αξιολογήσουμε αν αυτό το οποίο βλέπουμε έχει κάποια υπόσταση. Ξεκινάω δηλαδή εγώ σήμερα, 5 έχουμε αν θυμάμαι καλά, και μου έρχεται να κάνω μια δημοσίευση, δεν είμαι και πολύ διάσημος, εγώ είμαι influencer, έχω 100.000 άτομα να ακολουθούν και κάνω ένα post εκεί, η Ελλάδα έχει από σήμερα σημαία κόκκινη και πράσινη, το μπλε και το άσπρο καταργήθηκε. Σοκ, παιδιά, πατήστε εδώ. Από κάτω λοιπόν μου κάνουν όλοι like, όλοι share, όλοι follow, τα πάντα. Οπότε τι μας λέει αυτό, παιδιά. Όλα αυτά τα social media, τι αφορούν, σύντομη πληροφορία. Υπάρχει μια έρευνα στην Αμερική που τι έλεγε, βλέπουμε όλοι μόνο τον τίτλο, τον κάνουμε ένα share και τέλος. Δεν αγγεί κανείς να δει τι λέει μέσα. Γράφω ένα τίτλο, η σημαία μας είναι κόκκινη και πράσινη και απλά επειδή έχω κάποια μάζα ανθρώπων να με παρακολουθεί, το δέχομαι, το κοινοποιώ και από εκεί και πέρα είμαι χαρούμενος που απλά έχω παραπάνω δημοτικότητα. Είχατε δει κάποια τέτοια παραδείγματα με τον κορονοϊό, ενδεχομένως, με τα εμβόλια, είχατε δει κάποια τέτοια δημοσίευση, χέρια. Μία. Για πες μου, όνομα. Για πες το μα. Μπράβο, όπως αυτό. Τα εμβόλια που σου πάει η νέα. Έχουμε και άλλο μικρόφωνο. Ναι, 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 οπότε, παιδιά, πάντα φιλτράρουμε, έχουμε κριτική, έχουμε σκέψη, τα fake news είναι παντού, πάντα, πάντα διαβάζουμε αυτό που βλέπουμε και το αξιολογούμε.
κάτσε να σηκώνω. Πάμε στο 6. Αν δεν γνωρίζουμε να δημιουργούμε κάποιο σοβαροποδικό, υπάρχουν ασφαλή προγράμματα στο διαδίκτυο, όπως το Apache Generator, δεν ξέρω αν τα ξέρει κανείς, χεράκια. Υπάρχουν διάφορα, ωραία. Αν κουκλάρετε Apache Generator, θα σας βγάλει ένα κωδικό από εδώ μέχρι το άλλο τραπέζι, το οποίο θα λέει FG3585, παπάκι, θαυμαστικό, τα πάντα, τα οποία δεν θα κάνω από κανένα. Αν τώρα εγώ πάω στο φίλο μου το χώμα, εγώ δεν έχω καμία γνώση χάρη, έτσι, και πάω να το ανοίξω το κινητό. Τι κωδικό θα βάλω? 01234567. Ωραία, χωρίς το 01234567. Ωραία, το ξέρω και λίγο το χώμα. Θα βάλω ό,τι έχει γενέθλια τότε. Οπότε, παιδιά, αυτό το οποίο είναι βασικό να κάνουμε είναι να προστατευτούμε από όλους. Θέλω να ρωτήσω σε ποιον μπορούμε να εμπιστευτούμε έναν κωδικό μας. Θέλω να μου πει κάποιος. Στους γονείς μας. Ωραία. Άλλο. Σεράκι. Στην κολλή μας. Άλλο. Σε κανέναν άλλο. Ναι. Άρα έχουμε μία πρόταση γονείς, μία οικογένεια. Μία κανένα και μία πολιτή. Λοιπόν, αν εγώ έχω κάποιο πολύ φίλο και έχει πατήσει αυτό στο link προηγουμένως με τον Νιγηριανό που λέγαμε, ή με το τάδε, έτσι. Και ό,τι κάνει αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε πολύ καλά, όταν μπει κάποιος ιός, ό,τι κάνουμε εκείνη τη στιγμή κρυπτογραφείται από τον τύπου hacker. Σκέφτεται τώρα, δίνω εγώ στον πολιτό μου έτσι τους κωδικούς. Ξέρετε πόσο εύκολο είναι σε ένα λεπτό ένα τσάκ που λέμε να πάρει τα στοιχεία μου και εκείνος. Άρα, παιδιά, το σωστό είναι σε κανένα τους κωδικούς, ειδικά εφόσον ηλικιωθούμε. Υπάρχει μια λεπτή γραμμή στην οποία δεν συμφωνούν όλοι, για όσο τα παιδιά είναι ανήλικα, αν θα πρέπει να δίνουν κάποιους κωδικούς στους γονείς. Αυτό θα είναι πάντα σε συνεννόηση με τον γονέα. Καλό είναι οι γονείς κάποια βασικά πράγματα να τα γνωρίζουν. Παρ' όλα αυτά, ειδικά μετά την ηλικίωση, η κωδική είναι αυστηρά προσωπική. Ακόμα και σε μια εταιρεία να δουλεύετε όταν μεγαλώσετε, δεν έχει κανείς το δικαίωμα να σας δείξει τον κωδικό σας και δεν πρέπει να τον δώσετε. Οπότε, πάντα ισχυρό κωδικό, μη βαριέστε, μη βάζετε 01234567, μη βάζετε στο κινητό το γνωστό κλείδωμα, τετραγωνάκι, ηχή ή σταυρό, κάτι πιο δύσκολο από αυτό και γενικά προστατευτείτε. Είναι όπως δίνουμε τα κλειδιά στο σπίτι μας, έτσι δίνουμε και τα κλειδιά στο κινητό μας. Δεν τα δίνουμε στον οποιοδήποτε. Πάμε στο 7ο. Σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις συναλλαγές. Θέλω να σηκώσω το χέρι όσοι παραγγέλνουν πράγματα διαδικτυακά. Ωραία. Κατεβάστε. Θέλω να σηκώσω το χέρι όσοι διαβάζουν όρους και χρήσεις από κάθε τύπου παραγγέλνουν. Πολύ λιγότερο. Ωραία. Κατεβάστε. Θέλω να μου πείτε ποιοι ελέγχουν αν υπάρχει αντικαταβολή από αυτό που παραγγέλνουν διαδικτυακά. Ωραία, γιατί αντικαταβολή να πω για όσους να μην γνωρίζουν ότι μπορείς να πληρώσεις και μετρητά από κοντά. Άρα, παιδιά, πλέον σχεδόν τα πάντα τα παραγγέλνουμε διαδικτυακά, έτσι, ειδικά μετά το COVID. Υπάρχει μια τεράστια άνοδος στο εμπόριο το ηλεκτρονικό. Υπάρχουν βέβαια και πάρα πολλές απάτες. Δηλαδή, είδα μία, μας έρχονται και μας πάρα πολλά μηνύματα, είδα μια σελίδα στο Facebook, το Thrift Shop του Alex, ο οποίος πουλάει κάτι chain και πήρα το chain και μετά δεν μου στείλαν τα λεφτά πίσω και μου δώσαν μια μάπα η οποία ήταν και ξεφοριασμένη κλπ. Φυσικά θα είναι μια μάπα και θα είναι ξεφοριασμένη γιατί δεν είναι από κάτι έγκυρο. Άρα, αυτό που παραγγέλνουμε πρέπει να είναι πάντα από ένα έγκυρο site, δηλαδή μπαίνω στο Scrooge. Ακόμα και από το Scrooge, άμα δείτε, υπάρχει επιλογή καταστήματος. Να επιλέξετε κάτι έγκυρο. Βλέπουμε στην Google τις αξιολογήσεις. Στην Google εννοώ, γκουγκλάρω το τάδε e-shop και βλέπω αστεράκια, κριτικές. Δεν παίρνω από που μου ήρθε μια ειδοποίηση στο Instagram από ένα story, πατάω πάνω, ωραία τα Jordan, θα τα παραγγείλω και μετά δεν τα στείλανε. Πολύ μεγάλη προσοχή.
όπως είχε στους όρους κρίσης, γιατί μετά μας στέλνουνε. Δεν μου στείλαν τα λεφτά πίσω, επιτρέπετε. Παιδιά, αν υπάρχει μία fake εταιρεία η οποία έχει ένα όνομα μαϊμού και μπορεί να πουλάει μπανάνες και να σου λέει σένα ότι θα σου φέρει κάτι φοβερό και δεν αναγράφει στους όρους κρίσης ότι πρέπει να σου φέρει αυτό που σου είπε, δεν είσαι καλυμμένος. Οπότε την πάτησες επειδή εσύ δεν είσαι διαβασμένος. Άρα, αποφεύγουμε να πληρώνουμε όπου δεν υπάρχει καταβολή, σίγουρο και συμβουλή σε όλους. Πολύ μεγάλη προσοχή επίσης να μην αποθηκεύετε τα στοιχεία σε όλους. Πολύ μεγάλη προσοχή επίσης να μην αποθηκεύετε τα στοιχεία της κάρτας σας. Σας το λέει πάνω δεξιά, πετάει και παραθυράκι πάντα αν έχετε πει να αποθηκευτεί η κάρτα, θα πάτε όχι, πάντα. Και να προσέχετε πάρα πολύ σε τι είδους εταιρεία θα κάνετε την πληρωμή. Πάμε στο 8ο. Αρκετά σημαντικό, μπορεί να έχετε ακούσει αρκετή, θέλω να σηκώσετε και το χέρι κιόλα και γνωρίζουν σχετικά με το σκοτεινό διαδίκτυο. Από και το μικρόφωνο έφερε απλά για να δώσουμε κάποια συμμετοχή. Εδώ το πρόβλημα. Περάστε λίγο από το μικρόφωνο. Το διακόπτη.
όλα τα άσχημα πράγματα που αναφέρατε. Επίσης, για να μπει στο σχολικό διαδίκτυο είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να ξυπνήσω σήμερα, ο οποίος έχουν μια τυπική γνώση υπολογιστή, για να μπω στο σχολικό διαδίκτυο. Δεν θέλω να κάνω κάτι για βόλτα που λέμε. Έχετε δει πως είναι ένα κρεμμύδι, το οποίο είναι κλειστό και ανοίγει. Το σχολικό διαδίκτυο είναι σαν να περνάς από φρουρούς, παιδιά. Μιλάς καταρχάς με συνθηματικά. Δεν ξέρω αν έχετε δει κάποια ταινία που μια λέξη αντιστοιχεί σε κάτι άλλο, ώστε η παρανομία να μπορεί να καλυφθεί. Άρα, για να μπορώ εγώ να δω, για παράδειγμα, κάποιο site με διακίνηση όπλων, με διακίνηση ναρκωτικών, πρέπει αφενός να ξέρω άτομα, αφενός να ξέρω καλή χρήση του διαδικτύου, αφενός να ξέρω τις διασυνδέσεις. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, πολλή γνώση, όπως λέει και εδώ, η πρώτη κρίση πρέπει να γίνει με κάποιον γνώστη, οι οποίες το καθιστούν ένα πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ αχανές, είναι προφανές ότι είναι παράνομο. Όποιος πιάνει από το σκοτεινό διαδίκτυο σχεδόν σίγουρα πάει για ισόβια κάθεξη. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει πάντα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Όλα αυτά που βλέπετε ενδεχομένως από κάποιους YouTubers που λέει κάτι, κάνω unboxing από το dark web και αυτά, δεν υπάρχουν, το γνωρίζετε. Καταρχάς πληρώνεις μόνο με κρυπτονομίσματα. Αφορά μόνο τα πράγματα που αναφέραμε και πρέπει να έχεις πάρα πολύ καλή γνώση αυτού. Πάμε ένα το κανόνα, μέτρον άριστον. Θέλω να σηκώσω το χέρι όσοι λένε στους γονείς τους «Μαμά, παπά, σήμερα θα πω μια ώρα στο Instagram και τέλος». Υπάρχει ένα να δεκάδε. Ωραία. Θέλω να μου σηκώσω το χέρι όσοι δεν έχουν μιλήσει ποτέ στους γονείς τους σχετικά με ώρα στο πρέπει να κάθονται στο κινητό. Ωραία. Κατεβάστε. Θέλω να μου σηκώσω το χέρι ότι όσοι έχουν σκεφτεί ότι κάθομαι πάρα πολλές ώρες στο κινητό. Ωραία, κατεβάστε. Η ανεξέλεγκτη χρήση μπορεί πάρα πολύ εύκολα να οδηγήσει στον εθισμό. Αυτό είναι που μελετάμε και εμείς οι ψυχολόγοι που λέμε πολύ ο εθισμός στο διαδίκτυο. Το οποίο βέβαια υπάρχει πιο ειδικά, δηλαδή εθισμός στο κινητό, εθισμός στο LOL, εθισμός στο TikTok, εθισμός... Σε φόλ, ωραία, ναι, σωστά. Είστε σε μια ηλικία που βάσει ερευνών είστε στην πιο επικίνδυνη για να αναπτύξει εθισμό, δεν ξέρω να το γνωρίζετε. Δηλαδή, ξυπνάω. Έχω το κινητό εδώ. Ξυπνάω κατευθείαν ειδοποίηση και όλοι μου έχει στείλει ωραία το κλείνω. Πάω τώρα, πάω σχολείο. Τι κάνω. Κάθομαι, κάνω μάθημα. Τα λέει η κυρία, έχω εδώ το κινητό. Ωραία, μια χαρά διάλειμμα. Πάω τα λέω με το φίλο μου. Μετά τη διάλειμμα το επόμενο μαθηματικά. Καλά, σε έχω προσέξω. Κινητό, ωραία. Μετά πάω φροντιστήριο, κινητό. Κοιμάμαι το κινητό εδώ. Ωραία. Τα περισσότερα παιδιά είναι έτσι αντικειμενικά. Αυτό το οποίο θέλει προσοχή στο θέμα του εθισμού είναι ότι ακόμα όπως κι εσείς το καταλαβαίνετε περισσότεροι ότι θέλω να το διακόψω, είτε δεν μπορείτε, γιατί είναι όπως το τσιγάρο, καπνίζω, προσπαθώ να το σταματήσω, αλλά νιώθω ότι κάτι μου λείπει, έτσι δεν είναι. Δηλαδή πάω να αφήσω το κινητό και με πιάνει μια σύγχυση. Δηλαδή τώρα θα μου στείλει ο άλλος ή άλλη, αυτός που μου αρέσει, έχω στείλει τα κολλητάκια να παίξουμε κλπ. Είναι το λεγόμενο. Δεν ξέρω να το έχει ακούσει κάποιος, το fear of missing out, το έχει ακούσει κάποιος το φαινόμενο. Ο Βασίλης, ωραία. Έχεις το μικρόφωνο να μας πεις λίγο. Για πες, Βασίλη, για το φαινόμενο, το fear of missing out, το φόνο. Για πες μας τι είναι. Ότι κάποιος μπορεί να... Δεν ξέρω πώς θα ξεκινήσει, αλλά ξέρω τι είναι. Το fear of missing out είναι ουσιαστικά το φαινόμενο που φοβάμαι ότι θα λείψω από κάτι σημαντικό. Σημαντικό δεν είναι ότι είναι κάτι πραγματική σημασία. Δηλαδή, έχω μια συζήτηση με τα παιδιά για πόσα εκεί πήγαμε χθες στο Λόγιο, ποιος είναι ο Λουμπάς κλπ. Και απλά μου έχει πει η μάνα μου ότι πρέπει να διαβάσω αύριο στο τεστ, ας το κινητό μη σε πάρει, μη ποτεί, και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και εγώ έχω το νου μου ότι φέρω missing out. Δηλαδή, τι λένε τώρα, έχω χάσει υπερτρομερή συζήτηση και δεν μπορώ να πάρω μέρος σε κάτι τρομερά ανούσιο.
αυτά τα φέρνει πραγματικά όσο και μπορεί και εκεί να τα καταλάβετε. Εάν σπαταλάτε τόσο πολλές ώρες στο κινητό, και όχι μόνο ώρες στο κινητό, μην το πάμε εκεί, γιατί κάποιος μπορεί να έχει και το PC, μπορεί να έχει PlayStation, δεν ξέρω εγώ τα λόγια που παίρνουν πιο πολύ games. Η διαρκής αίσθηση να είμαστε μπροστά σε μια οθόνη οδηγεί εκτός από τον εθισμό και σε σωματικά, δηλαδή δεν κοιμάμαι καλά, έχω πολλές ζαλάδες, έχω πονοκεφάλους, έχω αδυναμία. Άρα, φεύγουμε από αυτό το μία ώρα που λέει εδώ, κατ' εμέ δεν ισχύει. Πρέπει να υπάρχει και μια συνεννόηση με τους γονείς σας και κυρίως με εσάς. Παιδιά, δεν είναι λογικό να παίζετε ούτε 5 ώρες τη μέρα, ούτε να τσαντάρετε 15 ώρες τη μέρα, γιατί αύριο μεθαύριο που δεν θα είστε με τους γονείς σας και θα πρέπει να συντηρηθείτε, δεν θα μπορείτε να κάνετε τίποτα δυσκολία από αυτό. Μπορεί όλα να είναι στην τεχνολογία, αλλά αν απλά ξέρω να παίζω Fortnite ή να απαντάω στο δευτερόλεπτο και να ανεβάζω story και να απαντάω σε κάθε challenge, δεν κάνουμε τίποτα. Πάμε και στο 10ο κανόνα λοιπόν. Προσέχουμε τι δίνουμε και πού. Λέει εδώ στα προσωπικά δεδομένα, μπλα. Τι λέει για την παρουσία μας. Αν εγώ τώρα έρθω εδώ, έτσι, είπα πρώτη φορά εδώ στο πέραμα, θα βάλω ένα story έτσι, εδώ, πέραμα, κοιτάξτε εδώ και το χώρο και αυτά. Πάω σπίτι, έχω και δημόσιο προφίλ εγώ βέβαια, γιατί θέλω να έχω πολλούς φίλους για να με ακολουθάνε και πολλές κοπέλες. Βάζω τοποθεσία, πέραμα, βάζω χάσα, ξέρω εγώ, μόνο πέραμα, ανεβάζω και φώτο, βάζω την τοποθεσία το σχολείο, πάω μετά σπίτι, μπλα. Ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται γιατί είναι σαν επάγγελμα, δηλαδή πώς είμαι εγώ ψυχολόγος, πώς είναι εδώ οι δάσκαλοι, οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να αποπλανήσουν παιδιά, κοπέλες, αγόρια, ασχολούνται με αυτό, ξέρετε, κανονικά έχουν γνώση. Δηλαδή είναι, όπως λέγεται ανεπίσημα, οι καλύτεροι παιδοψυχολόγοι, παιδιά. Άρα τι κάνει. Βλέπει που ανεβάζω τι. Το φιλτράρει. Τι ώρα το ανέβασε. Α, αυτός λέει θα πηγαίνει σχολείο ελληνικά, μικρός θα είναι, το βλέπω και το σχολείο, κάτι μου θυμίζει, ωραία. Πάει μετά σπίτι, τι ανεβάζει. Βλέπω έχει πίσω, παιδιά, ένα κήπο έχει εδώ. Εδώ ανεβάζει, έχει ένα σκυλί, ανεβάζει εδώ και ο μπρό μου. Άρα τι, έχει ένα φίλο που ψηλά ανεβάζει. Βλέπω εδώ λίγο και το χώρο, κάτι μου λέει η γειτονιά. Άρα παιδιά, τι κάνουμε τώρα εμείς. Δίνουμε όλες μας τις πληροφορίες στο πιάτο. Και δεν τα δίνουμε στο φίλο μας, στο κάποιον άγγελο. Δηλαδή, να πούμε στην ημέρα του Αλέξανδρου να δω τι αν έχουν αγγείλει στην τοποθεσία πέραμα, νίκια. Πατά πάνω, στο Instagram υπάρχει δηλαδή. Μπορείς να δεις τι έχουν ανεβάσει στην τοποθεσία νίκια, ξέρω εγώ. Πατά πάνω στο προφίλ, γιατί είναι δημόσιο προφανώς για να το βγάλει. Τι είναι αυτός, τι έχει στην περιγραφή του. Λίγα πράγματα, λίγες φωτογραφίες, δεν θα έχει πολλούς φίλους, οκ, okay, θα του πιάσω τη συζήτηση. Οκ, okay, και τι θα πούμε μετά, θα πω εγώ ένα-δύο ψέματα, θα πιάσουμε τη συζήτηση και να η εμπιστοσύνη. Άρα, παιδιά, εκεί γυρνάμε στην αρχή. Δεν κάνουμε φίλους όποιους να είναι, έχει πολλούς followers, έχει λίγους, μου είπε ένα καλό λόγο, μου είπε ότι είμαι όμορφη, μου είπε πώς γίνεται εσύ να είσαι μόνος σου τόσο όμορφος, τόσο καλός. Πάντα φιλτράρουμε αυτό που έχουμε απέναντι. Είναι σαν τις παλιές τις ταινίες που τους ξέρουν και οι δάσκαλες σας καλύτερα που ήταν με κάτι λεωφορεία και ήταν κάτι καραμέλες για να μπορέσουν να βάλουν τα παιδιά. Άρα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Η κάθε διαδικτυακή κίνηση θα πρέπει να είναι προσοχή γιατί ό,τι ανεβάζουμε μένει για πάντα. Αν εγώ ανεβάσω μια φωτογραφία, μιλάω με την κοπέλα μου και μου ζητήσει νουτ. Δεν είναι ούτε για να γελάμε, ούτε για να είναι κάτι ένοχο, ούτε το οτιδήποτε. Ούτως ή άλλως εγώ ξέρω ότι τα 3/4 από εδώ και να μην σηκώσουν το χέρι έχουν δεχτεί ή έχουν στείλει. Οπότε προχωράμε. Κάτι δεκτυακή σημαίνει για πάντα. Ακόμα κι αν εγώ, παιδιά, δεν είναι για να γελάμε. Αν εμένα μου λέει κοπέλα μου να τη στείλω μια γυμνή φωτογραφία και στείλω. Και μετά την διαγράψω, την έχω στείλει κανονικά. Η φωτογραφία μένει ή όχι.
θεωρούν ότι μένει. Ωραία, κατεβάζω. Γύρω στους μισούς. Αν έχετε κάποιο Facebook Messenger, πώς τα χέρια να έχουν κάποιοι. Λογικό. Υπάρχει, παιδιά, στις ρυθμίσεις μια επιλογή οποία λέει να λάβω ένα αντίγραφο του λογαριασμού μου, αναλυτικό, πώς πας στην τράπεζα και λες για κίνηση λογαριασμού, το οποίο τι, οτιδήποτε έχω στείλει, όποια συνομιλία έχω κάνει, την έχω διαγράψει, την έχω διαγράψει, φωτογραφία, στα στέλνει πάω όλα και την έχεις. Άρα, το οτιδήποτε στέλνετε στο ίντερνετ, μένει, δεν διαγράφεται ποτέ. Πρέπει να σκεφτόμαστε πάρα πολύ καλά σε ποιον στέλνουμε τι. Τι στέλνουμε, με ποιον μιλάμε, είναι εμπιστοσύνη. Μπορούμε να εμπιστευτούμε τους πάντες. Όχι. Αν έρθει και σας πιάσει ένα στη συζήτηση έξω και δεν το ξέρετε, θα του μιλήσετε πιο εύκολα από στο διαδίκτυο. Όχι, πιο εύκολα στο ίντερνετ. Γιατί δεν είστε από κοντά. Άρα το ίδιο πρέπει να γίνεται και εκεί, παιδιά. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Θα ήθελα να μείνει κάποια βίντεο με αλήθεια, τα οποία δεν φορτώνουμε δυστυχώς. Πάμε παρόλα αυτά στο grooming. Γνωρίζει κάποιος για το grooming, χεράκια. Ωραία, εδώ ο φίλος μου. Ουσιαστικά το grooming. Ναι. Ουσιαστικά το grooming είναι κάποιος ενήλικας φωτογραφική ημέρα που θέλει να συνεργαστεί με ένα παιδί, είτε να το απαγάγει, είτε για άλλους. Ωραία, ωραία. Πάνω απ' όλα αυτό που λέγαμε είναι, έχει και την εικόνα με την καραμέλα που λέγαμε λίγο πιο πριν. Ευτυχώς συμβαίνει. Συμβαίνει παντού. Μπορεί να είναι ακόμα και από ένα παιχνίδι. Δηλαδή, θυμώ τις προάλλες σε ένα σχολείο και μου λέει για μια κοπέλα και μικρότερα από εσάς, το δημοτικό. Παίζω, ξέρω εγώ, Fortnite και μου στείλε ένα, είσαι πάρα πολύ όμορφη, δεν την είχε δει ποτέ προφανώς. Απλά είχε ένα όνομα, ξέρω εγώ, Ελένη, 15 κλπ. Και ήθελα να σκέψει συζήτηση έτσι. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, παιδιά, στο group και έχει ξεφύγει. Τα είπαμε και πριν. Όσον αφορά την πορνογραφία, είναι λίγο πάρα πολύ σοβαρό επίσης θέμα. Στην Ελλάδα τιμωρείται η κατοχή, η διακίνηση και οι προϋποθέσεις θέαση αρχείων πορνογραφίας ανηλίκων. Βγαίνουν πάρα πολλές υποθέσεις τελευταία. Η νομοθεσία έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Υπάρχουν πολύ πιο σοβαρές υποθέσεις που πλέον παίρνουν τον δρόμο της δικαιοσύνης. Παλιότερα ήταν κάτι το οποίο δεν έπαιρνε τόσο μεγάλη σημασία και κυρίως δεν έπαιρνε και μεγάλη σημασία στα λόγια. Και είναι σε σχέση και με αυτό που λέγαμε πριν, τις γυμνές φωτογραφίες, ότι άντε τώρα σιγά μη στείλει ο άλλος, θα στείλει άλλη κλπ. Υπάρχει παντού αυτό, σε κάθε ηλικία, ακόμα και αν είναι μεταξύ ανηλίκων, να ξέρετε, είναι ποινικά κολάσιμο. Δηλαδή, ακόμα και αν είστε και οι δύο ανήλικοι και γίνει κάτι παράνομα σε θέμα διακίνησης, η υπόθεση πάει στην αστυνομία. Ένα τελευταίο θέλω να κλείσω και να περάσω σε κάποιες ερωτήσεις. Ναι. Ναι, ναι. Εδώ θα κλείσουμε λίγο με το gaming. Ο οποίος είναι το διαδικτυακό παιχνίδι. Ο εθισμός λέει είναι η ψυχολογική διαταραχή που είναι σοβαρή συνέπεια για την ευημερία ενός ατόμου. Θέλω να μου πείτε και από εδώ παίζουν Fortnite. Υπάρχουν και πάρα πολλά κορίτσια βέβαια. Ο εθισμός με τα online παιχνίδια είναι κάτι πλήρως ψυχοσωματικό. Τι εννοώ δηλαδή. Γυρνάω από το σχολείο, παρατάω την τσάντα. Αυτό είναι και προσωπική εμπειρία, δεν είναι. Κατευθείαν να παίξω ρόλο. Κατευθείαν. Παρατάς την τσάντα εκεί το μυαλό σου, μετά από το φοιτητήριο, άντε να τελειώνουμε να πάμε να παίξουμε και μετά και με τους φίλους και κλείσει κλπ. Και πάμε
δεν υπάρχει κανένα άλλο τομέα που μπορεί να συγκεντρωθεί αν έχει το μυαλό σου μόνο εκεί. Είτε μιλάμε για μαθήματα, είτε μιλάμε για βόλτα με φίλους έξω. Γιατί δεν είναι όλα εδώ μέσα, παιδιά. Να πούμε και κάποια βόλτα έξω με τους φίλους που λένε παλιοί έτσι. Ούτε να μπορέσω να έχω κάποια άλλη δραστηριότητα. Δηλαδή, αν κάνω, ξέρω αν πηγαίνω για μπάλα, πώς θα αποδώσω για μπάλα και εγώ μέχρι δύο το πρωί, ξέρω εγώ, και παίζω Minecraft, Fortnite, ό,τι θέλετε, πείτε το ότι πάω μια άλλη μέρα σχολείο. Πώς θα παίξω με τα μπάλα, πώς θα κάνω κάποια άλλη δραστηριότητα. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στο παιχνίδι. Ναι, στο παιχνίδι εννοείται, όλοι παίζουν και εγώ παίζω μεγαλύτερη, μικρότερη πόλη. Με μέτρο, παιδιά. Από εκεί και πέρα, επειδή γίνουμε σιγά-σιγά, εγώ θα σας αφήσω και λίγο χρόνο για ερωτήσεις. Συγγνώμη καταρχάς πάρα πολύ που δεν μπορούσαμε να δείξουμε και κάποια βίντεο τα οποία ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα και θα ήταν πάρα πολύ πιο ενδιαφέροντα να βλέπετε ένα να μιλάει μπλα 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 μια ώρα. Αλλά δυστυχώς είναι λόγω των συνθηκών. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Εγώ ήθελα να πω μεγάλη προσοχή στα κινητά. Το κινητό έχει τα προσωπικά δεδομένα του καθενός. Οδύνουμε κάπου, σε έναν φίλο, σε μια φίλη, να ζητήσει κάποια πράγματα, να έχει. Σε ένα κινητό μπορεί να πάρει ο άλλος, έστω και για επισκευή να το δώσει, μπορεί να σου πάρει όλα τα δεδομένα. Είτε αυτά είναι φωτογραφίες, είτε αυτά είναι βίντεο, είτε αυτά είναι οτιδήποτε. Πολλές φορές δίνουμε σε κάποιον άλλον σε ένα κινητό, θέλουμε να το χαρίσουμε, να το δώσουμε πολύ καλά που δίνουμε, αλλά πριν από όλα αυτά πρέπει να ακολουθεί μια διαδικασία, ένα είδος προγραμμάτισης στο κινητό. Γιατί δεν ξέρω αν κάνω λάθος, Αλέξανδρε. Έχει τύχει κινητά και σε μένα να πέσουν στα χέρια μου που έχω αγοράσει είτε μεταχωρισμένα είτε οτιδήποτε και να έχουν μέσα, δεν μπορείτε να φανταστείτε την κόκκινα. Ένας κακόβουλος που θα τύχει στο χέρι του μπορεί να σας κάνει οτιδήποτε. Κάτι άλλο σχετικά με τα τηλέφωνα. Όταν πέφτουμε για έξω το βράδυ, την επιλογή που μπαίνει στο ασύρματο δίκτυο την κλείνουμε. Πολλές φορές τυχαίνει να ξυπνάτε το πρωί και να έχετε πονοκέφαλο. Είτε κοιμόσαστε δίπλα και έχει το ρούτερ δίπλα στο κομμωδίνο. Είτε είναι το κινητό σας δίπλα, είτε το έχετε αγκαλιά. Ψάχνετε να δείτε γιατί πονάει το κεφάλι σας. Το κεφάλι σας πονάει από τα 2,4 γιγαχέρτς που σας ψήνουν το κεφάλι. Η αυτοκολλία αυτή μπορεί να μην φαίνεται, και εγώ δεν το έχω στα καινούργια κινητά, στα παλιότερα. Μπορεί να μην φαίνεται, αλλά είναι προσεκτική και σας επηρεάζει πάρα πολύ. Αυτά τα βλέπω. Ωραία. Παιδιά, ευχαριστώ πολύ καταρχάς που προσέξατε όλοι όσοι προσέξατε για τη συμμετοχή. Θα ήθελα πριν κλείσουμε, αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, κάποιες απορίες, να σηκώσουν χέρι κάποιοι. Τόσες φορές. Είναι το γνωστό που λέμε ή δεν παρακολουθεί κανείς ή έχουμε μείνει λάθος κουλαμένοι. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή. Κάποιες παρουσιάσεις για διάφορα θέματα του κύριου Βαγγελάκη που πηγαίνει. Μπορείτε να μπείτε και από εκεί στο link, αλλά οπωσδήποτε έχει κάποιο θέμα, όπως ανέφερε και ο κύριος Αλέξανδρος, μπορεί να απευθυνθεί ή στο συγκεκριμένο συνδυασμό ή στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Υπάρχει και το τηλέφωνο ή κάποιον θέλει να συμβεί. Παιδιά, το τηλέφωνο, σημειώστε. Μα, θέλετε κάποιον.